Κύριε Σόρα, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα. Σε όλους τους συνέλληνες. Και πιστεύω ότι αυτός ο μήνας θα είναι καυτός. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι καυτός αυτός ο μήνας. Άλλο το πρέπει να είναι καυτός και άλλο το ότι προβλέπετε ή έχετε κάποιες ενδείξεις ή έχετε μια πληροφόρηση που δεν έχουμε εμείς και θα είναι όντως καυτός ο μήνας. Ανάλογα, πώς το βλέπει κανείς. Άλλωστε το πολύ καυτό δεν το βλέπει, το βλέπει κρύο. Ανάλογα με το τι γεύση έχεις και το πόσο μπορείς να αντέξεις το καυτό. Λοιπόν, ξέρετε, να ξεκινήσουμε έτσι εντελώς, θα έλεγα, ξεκούδωνα. Είναι αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα, ότι αλλού υπάρχει ένας άλλος τρόπος αντίδρασης από ό,τι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ο τρόπος που αντιδρούμε μέχρι τώρα είναι μέσα από μια διαιρετική λογική, μέσα από μια διασπαστική λογική. Να τώρα χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Χρυσανθακόπουλος λέει έφυγε από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και θα βρεθούν κάποιοι πολιτικοί και λοιποί παράγοντες την μεθεπόμενη Κυριακή στην Αθήνα και θα κοιτάξουν να συστήσουν εκεί το Πατριωτικό Κέντρο. Η κρίση έχει γεννήσει κόμματα, έχει γεννήσει κινήματα, γεννάει και άλλα κόμματα. Όλα αυτά όμως δεν είναι αποπροσανατολιστικά, δεν είναι διαιρετικά, δεν βάζουν βούτυρο στο ψωμί των συγκυβερνώντων και των Βρυξελών, των Σαράφιδων των Βρυξελών και του Βερολίνου. Εγώ θα ξεκινήσω το μήνα με δύο πράγματα. Θα σας πω για μια μεγάλη νίκη η οποία έγινε την ώρα που ήρθαμε στην Ελλάδα και είπαμε ότι η Ελλάδα προκαλούμε όποιον θέλει να την τοχεύσει. Όλα τα σχέδια και όλες οι, αν το θέλετε, και τα σχέδια αλλά και οι γραμμές που είχαν τραβηχτεί για την Ελλάδα ήταν ότι η Ελλάδα θα πτώχευε, δηλαδή ακριβώς εκεί το πηγαίνανε, και τον Οκτώβριο η Ελλάδα ήταν έτοιμη να πτωχεύσει. Ήταν στο απόγειο όλων των μέτρων που είχαν πάρει και είχαν συντονίσει και προσχεδιάσει για να πτωχεύσει η χώρα. Από την ώρα που η χώρα θα ήταν πτωχή, θα είχε παραδοθεί πλέον, δηλαδή, ήταν όλα τα και τα νούμερα που είχαν επικαλεστεί και τα χρέη που είχαν συμβεί, όλα λοιπόν ήταν έτοιμα να πτωχεύσει αυτή η χώρα. Είπαμε λοιπόν όταν ήρθαμε, κύριοι, δεν μπορείτε να την πτωχεύσετε και προκαλούμε όποιον θέλει να την πτωχεύσει. Για ένα λόγο. Και εκεί όχι μόνο θα γινόταν εκείνο που δεν είχαν ποτέ σκεφτεί, γιατί δεν είχαν φανταστεί ποτέ ότι θα υπάρχουν αυτά τα νούμερα και θα μπορέσει κάποιος να τα βάλει για τη χώρα του ή για τη χώρα της συγκεκριμένη. Ποιος ήταν ο λόγος, κύριε Σόρα, που η απειλή ότι θα πτωχεύσει η Ελλάδα ήταν μπλόφα από την πλευρά των δανειστών, των τροϊκανών και όλου αυτού του. Εγώ δεν είπα ότι είναι μπλόφα. Αυτοί μιλούσαν πάρα πολύ σοβαρά και το είχαν σχεδιάσει να πτωχεύσουν τη χώρα. Καταρχάς η χώρα είχε δύο φορές τον έπτυση. Και είχε τόσα προβλήματα, μάλλον δεν θα είχε και πρόβλημα να πτωχεύσει, γιατί είδαμε και ένα Βέλγιο το οποίο δεν πτώχευσε ποτέ, γιατί χρωστάει πολύ παραπάνω, δεν χρωστάει 4 εκατομμύρια κατά κεφαλήν εισόδημα ο καθε κάθε Λουξεμβουριανός, αν το θέλετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει την Ελλάδα τη θέλανε πτωχή για να μεταλλευτούν όχι μόνο τα κοιτάσματά της, όχι τον κόσμο, και να διαλύσουν απανταχού ελληνισμού και να μην ξαναυπάρχει αυτή η πατρίδα έτσι όπως την έχουν σχεδιάσει και έτσι όπως έχει λειτουργήσει από τη μεταπολίτευση από το 1841 και δεύτερον. Με αποτέλεσμα είχαν σχεδιάσει ακριβώς να την πτωχεύσουν τη χώρα και συγκεκριμένα να πτωχεύσουν το πείραμα στον πλανήτη, οπότε να κάτσουν οι άλλες στα αυγά τους, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ευρώπη, και να ξεκινήσουν το μεγάλο πιάτσικο, θα πούμε, αν και στην Ελλάδα έχει γίνει τεράστιο πιάτσικο που ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Με αυτό που κάναμε όμως, γιατί πρώτα τα καταθέσαμε και μετά έρθαμε και το αναγγείλαμε, αν θυμάστε, στο President. Και έγινε τότε ολόκληρη διαδικασία. Ήταν καταρχάς το President, ήταν τουλάχιστον γύρω στις 18 πρεσβείες. Η μισή αίθουσα ήταν πράκτορες. Και πράκτορες, όταν λέω πράκτορες, διπλωματικοί, και κοιτούσαν ακριβώς τι ακριβώς κάνουμε. Είπαμε ότι πτωχεύτε τη χώρα μας τώρα, αν θέλετε. Να δείτε ότι δεν μπορείτε. Την ώρα λοιπόν που θα γινόταν οποιαδήποτε αίτηση πτώχευσης από οποιονδήποτε τοκογλύφο, κερδοσκόπο ή σε παρένθεση αγορές, όπως τις λένε. Και δεν υπάρχουν αγορές, έχω πει, πρέπει να έχουν όνομα τεπώνυμο. Τους εξηγήσαμε ότι κάντε το, διότι δεν μπορείτε, διότι η Ελλάδα απέκτησε έναν ομολογιακό λογαριασμό σε δικό της όνομα, χωρίς να είναι κανένας άλλος μέσα. Οπότε, αν θα υπήρξε κάποιος άλλος μέσα, θα ήταν ένα θέμα που θα μπορούσε κάποιος να τραβήξει τα χρήματα. Οπότε, να είναι σε κρεμότητα η χώρα. Έτσι, η χώρα απέκτησε ένα λογαριασμό. Προσέξτε τι λέω, και αυτά που λέω είναι αποδεδειγμένα. Οπότε, ας προσέχουν οι προδοκάτορες και οι
Όλα τα παπαγαλάκια, τα δίθεν κυβερνητικά ή καθεστωτικά, αυτό που λέω είναι συγκεκριμένο και δεν μπορεί κανείς να μου πει τίποτα και έχουν αποδειχθεί όλα αυτά. Ας λένε λοιπόν, γιατί είπα, οι άλλοι μιλάνε με λόγια. Εγώ μιλάω με στοιχεία και βαριά και μιλάω με χώρες. Δεν μιλάω ούτε για χωριά, δεν μιλάω ούτε για εταιρείες. Μιλάω για κράτη. Μέσα λοιπόν απέκτησε ένα λογαριασμό ομολογιακό η Ελλάδα με το όνομα Ελληνική Δημοκρατία. Ο λογαριασμός είναι στο όνομα της Ελληνικής Δημοκρατίας, Sovereign Democracy of Hellas, με αποτέλεσμα να έχει μέσα 6 τεμάχια των 100 δισεκατομμυρίων δολάρια από το Αμερικάνικο Δημόσιο. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Το τι λέει ο καθένας, κόφτε του το λαρίκι. Κόφτε του το λαρίκι, γιατί αυτός που το λέει δεν είναι κανένας, ούτε ευθύνοντας, ούτε τίποτα. Είναι κομματάνθρωποι, είναι προδότες και είναι εγκάθετοι του συστήματος που πολεμάει στην απέναντι μεριά να πτωχεύσει την Ελλάδα, να πάρει την Ελλάδα, να πάρει την Ακρόπολη, πως την έχουν πάρει δηλαδή. Γιατί καλά γι' αυτό θα μιλήσουμε και παρακαλώ. Πώς από τη μία πλευρά, ενώ δεν είναι δυνατόν να πτωχεύσουμε, από την άλλη πλευρά μας τα έχουν πάρει. Μα δεν σου έχουν πάρει τίποτα. Καταρχάς θα σε πτωχεύανε. Θα είχαν κλειδώσει όλα. Όλες οι απάτες, τα πάντα. Σε μια πτώχευση δεν φαίνεται τίποτα. Ξεκινάς από την αρχή. Παραδίνεσαι. Τώρα λέτε τη λέξη μας τα πήρανε. Τι σου πήρανε τώρα λοιπόν? Τι σου έχουν πάρει μέχρι τώρα? Τι σου έχουν πάρει που δεν μπορεί να το πάρεις πίσω? Όταν θα κυρώσεις τα πάντα. Ήδη βγάλανε στοιχεία τα οποία είναι βάση του μνημονίου, βάση δηλαδή τα στοιχεία της αλλίωσης, ότι χρωστάς ή δεν χρωστάς, και είναι τα μόνα. Είναι τα μόνα δηλαδή που βγήκαν ψεύτικα. Άμα λοιπόν τώρα ξεφεύγει ένα τέτοιο στοιχείο προς τα έξω και έχεις πιάσει ότι σου λένε ψέματα και σε έχουν κλέψει, δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσες φορές μας έχουν κλέψει που δεν το ξέρουμε. Δηλαδή αν σας πιάσω να κλέβετε, δεν με ενδιαφέρει που σε έπιασα εκείνη την ώρα που κλέβεις. Με θυμώνει πιο πολύ για τις φορές που δεν ξέρω πόσες φορές με έχεις κλέψει. Άρα λοιπόν να πιστέψουμε τι? Ότι μας έχουν κλέψει εκατομμύρια φορές. Ναι κύριε, εκατομμύρια. Και με έναν καλό έλεγχο θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Θα δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Τέτοιος έλεγχος έγινε στον Ισημερινό, ας πούμε κύριε Σόρα. Τέτοιος έλεγχος έγινε στον Ισημερινό και τους είπε ο κυβερνήτης ότι έλεγξε τα τελευταία 40 χρόνια τους δανεισμούς του Ισημερινού τα τελευταία 40 χρόνια και τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, λέτε ότι σας χρωστάω 10, 2 σας χρωστάω. Τα θέλετε? Και να σας πω κι εγώ και τον τρόπο που θα τα πάρετε. Ο κύριος Κοριάν, ο οποίος τιμή του βέβαια έχει ξαναεκλαγεί πάρα πολλές φορές, ο κύριος Κοριάν πρόσφατα επανεξελέγει, ναι. Στην κοντινή μας παρέα, οι επιτροπές που ελέγξανε το κράτος, αρκετά από τα άτομα που ελέγξαν το κράτος είναι δικά μας άτομα. Όταν λέτε δικά σας, τι εννοείτε? Να καταλαβαίνει ο κόσμος. Οι τεχνικές επιτροπές που ανάλαβαν την ξεκαθάριση του κράτους, το αν οι συμβάσεις είναι καλός, το αν τα δάνεια είναι απεχθές και το τι έχει γίνει, είναι στη δικιά μας ομάδα. Είναι δηλαδή στα άτομα που είναι μαζί μας στον οργανισμό μας, να καταλάβετε. Είμαστε πάρα πολύ κοντά με πάρα πολλές κυβερνήσεις και ιδιαίτερα με τον Κορίαν, ο οποίος όντως ξεκαθάρισε τη χώρα του και δεν έκανε κάτι άλλο. Ο Κορίαν δεν είχε ούτε χρήματα να βάλει, ούτε αυτό που μπορεί έχει στην Ελλάδα, που στην Ελλάδα σήμερα λέει κάποιος, ορίστε τα 600, είναι ήδη στο λογαριασμό σου. Ή ορίστε κύριοι, υπάρχουν βεβαιωμένοι φόροι. Ο Κορίαν δεν είχε τέτοια εργαλεία. Και πάλι ξεκαθάρισε τη χώρα του, έκανε έναν έλεγχο στη χώρα του και βρήκε 96 των χρημάτων του εθνικού του πλούτου, το οποίο ήταν απεχθές, κλεμμένα δηλαδή. Το οποίο αυτή η ξεκαθάριση έγινε με μια παγκόσμια επιτροπή, όπου εκεί μέσα ήταν και δικά μας άτομα, τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε και τα ίδια και εμείς σε αυτόν τον έλεγχο που λέγεται Ελλάδα, ενδεχομένως, ή να πάρουμε κάποια άτομα από αυτή την παρέα, δηλαδή την μεγάλη καλή παρέα, και έχουμε πάρα πολλά μεγάλα άτομα. Θυμηθείτε τον Έλληνα Μαρκόπουλο, που έριξε 150 χρόνια φυλακή στον Εβραίο στη Νέα Υόρκη, όπου είχε κλέψει μια πολύ μεγάλη εταιρεία. Θυμηθείτε λοιπόν τι έχει γίνει. Θυμηθείτε, έχουμε πολύ μεγάλα ονόματα. Αν είναι δυνατόν, η φούσκα έχει σπάσει. Δεν γίνεται άλλο. Ο Κορίας λοιπόν, ναι, όπως το λέτε, πήρε τη χώρα του και ήταν 96%. Αν θέλετε να μου πείτε ότι το Εκουαντόρ είχε δάνει 96% απεχθές, ενώ η Ελλάδα είναι όλα καλά. Το σέβομαι. Εάν είναι όλα καλά, υπάρχουν τα χρήματα, οι τοκογλύφοι και οι δανειστές μας να πάρουν τα λεφτά τους. Εάν δεν είναι όμως, δεν θα μείνουμε εκεί. Και θα δούμε κάτω από ποιες κυβερνήσεις έχει γίνει αυτό. Ποιες κυβερνήσεις ήταν αυτές που λέγανε ναι, 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 ναι.
Ποιες είναι αυτές? Είναι στην παρέα μας και ο κύριος Ρούσος από το Sky της Πιερίας. Καλημέρα κύριε Ρούσο, καλημέρα. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα Μακή. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε κουμπωμένοι κανονικά και παίζουμε μαζί με τους 12 ακροατές που μου λέει ο Αγγελά, τους 12 άτομα μας ακούνε. Και εγώ του έστειλα μήνυμα στην Αμερική, μας ακούνε 12 πατρίδες αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι το ερώτημα. Και το ερώτημα είναι ένα για να συνεχίσετε την εκπομπή και να παίξουμε και εμείς τα υπόλοιπα. Είχαμε πριν από λίγες μέρες βγάλει τον Νίκο τον Νικολόπουλο και μας είχαν πει ότι υπάρχει βεβαιωμένος πόρος. Πήραμε εμείς λοιπόν εχθές τον άνθρωπο εκεί πέρα στην ΔΟΗ της Πάτρας. Ρωτήσαμε εάν είναι ο συγκεκριμένος διευθυντής. Λέει ναι, εγώ είμαι ο διευθυντής του τρίτου τμήματος. Λέω υπάρχει βεβαιωμένος πόρος. Της ΓΑΜΑ ΔΟΗ με τον κύριο Αναστασίνη μιλήσατε? Ναι, με τον κύριο Αναστασίου, ναι, σωστά. Μπράβο, σωστά. Ναι. Σωστά. Ναι. Του λέω καλημέρα σας, είμαι ο Άκης Ρούσος από το Sky της Πιερίας. Κανονικά με την ταυτότητά μου. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει βεβαιωμένος πόρος. Στον κύριο Στουρνάρα μου λέει, στον κύριο Στουρνάρα, λέω σας παρακαλώ. Υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο έχει την υπογραφή σας πάνω. Στο Υπουργείο Οικονομικών μου λέει, τι με παίρνει σε μένα, του λέω σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω κάτι μαζί σας, υπάρχει και το ηχητικό. Και λέω, εάν υπάρχει ένας βεβαιωμένος φόρος 13,5 και 13,5 που κάνει 27. Δισεκατομμυρίων, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γιατί. Στραγάλια. Ναι, και λέω εγώ. Πώς μπορούμε να πιέσουμε να ανοίξει αυτή η ιστορία και να σπάσει το απόστημα. Εδώ λοιπόν ο Αρτέμης ο Σόρας ας μας πει τι άλλες λύσεις μπορούμε να βρούμε. Γιατί εάν πάρουν παιδιά τα 27,5 πρέπει να δεχτούν και το ποσό μετά. Το καταλαβαίνετε τι σας λέω αυτό. Ναι, ναι. Γιατί αν δεχτεί ότι πρέπει να εισπράξει τα 27 και κάτι από μία δόση που φανταστείτε, και το λέω και για εσάς εκεί κάτω γιατί εμείς είμαστε σε παράλληλη σύνδεση με πολλά ραδιόφωνα μαζί, για 33 γονατίσανε μια χώρα πριν από λίγες μέρες και για να πάρουν τη δόση με τα 33 δισεκατομμύρια. Και παίρνουν λεφτά από τον συνταξιούχο, από την άρρωστη γιαγιάκα και ας με πούνε εμένα ότι είμαι κίτρινος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ποια θα θεωρηθεί ότι είναι η καλύτερη πίεση για να πάνε να γίνουν αυτά. Η καταλυτική, η αποτελεσματική αυτό, πίεση. Αυτό είναι το ερώτημα. Και μετά θα αποχωρήσουμε και θα κάνετε την εκπομπή κανονικά. Αρτέμι, τώρα ναι, εσύ ναι, έχεις το λόγο. Έχεις το λόγο. Πώς θα πιεστεί και θα υποχρεωθεί το κράτος αυτό το οποίο έχει βεβαιώσει να το εισπράξει? Αγαπητέ μου κύριε, εγώ δεν είμαι μελλοντολόγος. Αλλά είμαι στην πρακτική πάρα πολύ καλός. Υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να δεχτεί λεφτά ή οτιδήποτε τη στιγμή που έχω πει ότι όλοι τους είναι σε αποστολή αποδεδειγμένα? Αποδείξαμε ότι σε αυτό το κράτος μέσα λειτουργεί ένας οργανισμός που έγινε κράτος το 1920, το οποίο λέγεται ΚΙΣ, Κεντρικό Ισλανδικό Συμβουλίο, το οποίο είναι αφορολόγητο και λιμένεται το 55-60% του πλούτου μου. Θέλετε να μου πείτε ότι θα δεχτούν να πάρουν τα χρήματα να βγουν? Καταρχάς έχουν παγώσει και όλη στη διεθνή αγορά από τη στιγμή που δεν μπορούν να πτωχεύσουν την Ελλάδα, που είχαν έτοιμο το σενάριο, και το εναλλακτικό του σενάριο είναι ποιο? Αν δεν μπορούν να την πτωχεύσουν, τι πρέπει να την κάνουν? Να την σταθεροποιήσουν. Άρα την αφήνουν. Είναι όλοι παγωμένοι και δεν ξέρει κανείς τι να κάνει. Και μου λέτε τώρα να πιέσουμε. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι υπάρχει βεβαιωμένος φόρος 27 δισεκατομμύρια. Το κράτος πρέπει να το πάρει γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Άρα λοιπόν δεν εισπράττει εμένα, αλλά βγάζει ειδικό νόμο να βάζει φυλακή όποιος φροστάει πάνω από 5.000 εάν δεν ρυθμίσει τα χρέη του. Και μιλάμε ότι αυτό είναι όλη η Ελλάδα. Και θέλετε να πιέσουμε. Μιλάμε και να πιέσουμε. Να πιέσουμε τι, ρε παιδιά? Να πιέσουμε πώς? Οι βουλευτές μας δεν είναι εκεί. Οι κατατόπους βουλευτές μας δεν είναι εκεί. Δεν λειτουργεί τίποτα. Εάν δεν λειτουργεί τίποτα και δεν υπάρχει θεσμός, ελάτε να φτιάξουμε καινούργιο θεσμό, παιδιά. Δεν ξέρω τι μου λέτε. Δεν ξέρω τι μου λέτε. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ένα θεσμός, το οποίο αυτός ο φόρος είναι βεβαιωμένος εδώ και ένα χρόνο. Δεν είναι τώρα. Και μου λέτε να βρούμε λύση, μην να πιέσουμε. Να πάρουν 27 δις που θα έπρεπε τώρα δηλαδή να έχει έρθει όλα τα αυτοκίνητα από το Υπουργείο Οικονομικών, να με έχουν πάρει συνοδεία και να με τρέχουν στο Υπουργείο να υπογράψω την εκχώρηση. Την εκχώρηση αυτόματα με το που την πάρουν και την καταθέσουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τελειώσαμε. Πήραν τα λεφτά κατευθείαν το κράτος. Και εγώ πήρα τα ρέστα. Εάν τα ρέστα δεν υπάρχουν. Πού τα πήρε τα λεφτά το κράτος? Τα πήρε κατευθείαν. Το κράτος καταρχάς υπάρχει μια χρεοπίστωση την οποία την ώρα που βάζει τα πιστωτικά του μέσα που τα χρωστάει το Ίδρυμα της Εθνικής, επί τόπου τα λεφτά έχουν κατευθείαν. Έτσι, πείτε το, αυτό θέλω να πείτε. Από πού λοιπόν. Από πού λοιπόν. Από το μαγαζί του Rothschild. Από το μαγαζί του Rothschild. Τα πήρε τα λεφτά αμέσως.
Εάν λοιπόν τα χρήματα δεν φτάνουν να τα πληρώσουν. Ποιο είναι αυτό το μαγαζί, να το καταλάβει ο ακροατής, λέτε ένα όνομα και οι 99% δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν, κύριε Σόρα μου, γι' αυτό πείτε ποιος είναι ο κύριος. Λοιπόν. Τράπεζα, καπιτέ, η Εθνική. Η τράπεζα και η τράπεζα της Ελλάδος είναι δικά του, αλλά και η κεντρική τράπεζα της Γαλλίας είναι πάλι δικιά του και η κεντρική τράπεζα της Ευρώπης είναι πάλι δικιά του και η Federal της Αμερικής είναι πάλι δικιά του και όλες οι κεντρικές τράπεζες 192 χωρών. Προσέξτε τώρα, λέω τη λέξη δικιά του. Θα τους δώσω και ένα μήνυμα, μια και το φέρει κουβέντα και θα συνεχίσουμε εμείς. Κύριοι, για να πάρετε τον πλανήτη, κόψατε χρεόγραφα. Έτσι πήρατε τον πλανήτη. Αυτά τα χρεόγραφα τα έχω στα χέρια μου. Εγώ δεν κυνηγάω κράτος. Δεν κυνηγάω Αμερικανό, δεν κυνηγάω τίποτα, δεν κυνηγάω φαντάσματα. Αγαπάω όλους τους λαούς και θεωρώ ότι όλοι οι λαοί είναι σκλαβωμένοι. Και λέω λοιπόν στους κυρίους αυτούς, κύριοι, είστε οι τραπεζίτες των αδερφότητων. Οι αδερφότητες δεν έχουν λεφτά, σας έχουν βάλει εσάς για τραπεζίτες. Κύριοι, χρωστάτε. Έχω τα χρέη σας. Και κοιτάτε, θα τα πληρώσετε. Γιατί τα έχετε υπογράψει εσείς. Έχω τα χρέη των τραπεζιτών, των παγκόσμιων τραπεζιτών. Έχω τα ομολογά τους. Όχι αυτά που βλέπετε τώρα, εκείνα που δεν βλέπετε τώρα. Κύριοι, μαζευτείτε και πληρώστε. Κύριοι, αργυραμιδοί. Είστε οι αργυραμιδοί και έρχεστε από παλιά. Οι σαράφιδες όπως τους λέω εγώ, ναι. Κύριοι αργυραμιδοί, έρχεστε από παλιά. Με μεγάλες βοήθειες και με μεγάλες αβάντες. Δεν είστε αργυραμιδοί. Είστε υπάλληλοι. Δεν πειράζει. Τα χρέη σας τα έχω εγώ. Και κοιτάτε να πληρώσετε. Και μαζευτείτε, κύριοι, για να σταματήσετε το κακό που έχετε κάνει. Διαφορετικά οι εξελίξεις δεν θα είναι καλές για κανένα σας. Αυτό έχω από το μήνυμα και συνεχίζω. Θέλετε λοιπόν τώρα να πιέσουμε την κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση, η οποία δεν είναι ελληνική. Χτες το βράδυ έβγαλα λοιπόν ένα. Έβγαλα και είδα και ξεράλα site. Όλους μας τους πρωθυπουργούς και τους προέδρους μας, τους νεότερους, έχουμε και τους παλιότερους, όλοι τους νεότερους, οι οποίοι είναι όλοι, με εβραϊκό σκουφάκι, με ποδιά μασονική, σε όλα μέσα τα κλαμπ, με φωτογραφίες, τα πάντα. Θέλετε να μου πείτε τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν για την Ελλάδα, να μου τα αποδείξουνε. Θέλετε να μου πείτε ότι τελικά το κακό δεν υπάρχει και ότι εγώ λέω ψέματα, να μου τα αποδείξετε. Θέλετε να μου πείτε τι, κύριε. Θέλετε να μου πείτε ότι δημιουργήσατε ένα κράτος αφορολόγητο μέσα στο κράτος μου. Ποια διάταξη. Με παράνομους νόμους. Ποιο είναι αυτό το αφορολόγητο κράτος. Ποιο είναι αυτό το αφορολόγητο κράτος μέσα στο κράτος μας. Είναι το ΚΙΣ, ο οργανισμός, το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο. Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, όπου όλοι, όποιος είναι εκεί μέσα, είναι αφορολόγητος χωρίς ΦΠΑ. Χωρίς ακόμα ούτε χαρτόσημο. Ενώ ο οποίος... Πόσοι μπορεί να είναι εκεί μέσα, κύριε Σόρα. Το 2% του πληθυσμού. Αναζητούμε λίστα. Θα κάνουμε επίσημα αίτημα σε Βουλή να μας δώσουν τη λίστα αυτού του οργανισμού ο οποίος λιμένεται τη χώρα μου και από εκεί χρηματοδοτείται φυσικά που είναι αφορολόγητος με ό,τι αυτό βοήθειες είναι και συζητάμε τώρα ότι όλα τα γέννη είναι εβραϊκά. Δεν θα με πείραζε καθόλου να ήταν εβραϊκά, αλλά να κάνανε πολύ καλά τη δουλειά τους. Όταν όμως βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ακίνητος πόλεμος, τελικά, συγγνώμη κύριε, υπάρχει ένας πόλεμος που δεν το ξέρω. Μήπως ο Έλληνας πήγε να κατακτήσει καμία χώρα και είναι σε υποπροστασία. Μήπως είμαστε κατακτητικοί. Μήπως ζητήσαμε κάτι από κάποιον άλλον. Ζητήσαμε τίποτα. Δηλαδή να ζούμε ειρηνικά στο εδαφός μας και να μας πολεμάνε τι. Έναντι τι. Του πολιτισμού μας. Αφού να φανταστείτε. Το χειρότερο από όλα ποιο είναι. Το 1981 που βγαίνει ο κύριος Παπανδρέου. Βεβαίως Εβραίος. Βεβαίως είναι Εβραίος. Προσέξτε. Δηλαδή, συγγνώμη, ντρέπεται κάποιος που είναι Εβραίος. Εγώ δεν ντρέπομαι που είμαι Έλληνας πάντως. Αν κάποιος κρύβεται ότι είναι Εβραίος, να μας το πει. Ας βγει ο κύριος τώρα Σαμαράς και να πει: είμαι από εβραϊκό γένος το κύριο Μπενάκη. Γιατί δεν ντρέπεται να το πει, ρε παιδιά. Ντρέπεται λοιπόν οι Εβραίοι να πούνε τα ονόματά τους και να δούμε, τα ονόματά τους και να δούμε τι είναι. Γιατί ντρέπονται. Εγώ δεν ντρέπομαι λοιπόν. Είμαι Έλληνας και είμαι περήφανος γι' αυτό. Αυτοί γιατί ντρέπονται να μου το πούνε. Εκτός και σχεδιάζουν κάτι πίσω από την πλάτη μου, το οποίο έχει να κάνει με το κράτος μου, να μου φάνε το κράτος, τον πολιτισμό μου. Εάν οι Εβραίοι θέλουν να γίνουν Έλληνες, ας το κάνουν. Αν έχουν ελληνική παιδεία, είναι εδώ. Άλλωστε, θέλω να ξέρουμε όλοι ότι εμείς τους χειροκροτήσαμε, τους κάναμε υπουργούς, τους κάναμε πρωθυπουργούς, τους κάναμε προέδρους του κράτους μας, τους δώσαμε θέσεις, τους δώσαμε τα πάντα, τους δώσαμε χρήματα. Όμως αυτοί μας κλέψανε. Τώρα λοιπόν ξέρουμε ότι μας κλέψανε
Είναι δεδομένο ότι με κλέψανε και είναι δεδομένο ότι, με τα δόλια σχέδιά τους φτάσανε τη χώρα μου εδώ που είναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τον κλέφτη δεν τον αγάπησε κανένας. Εάν είναι διαφορετικά, να μου το δείξουν. Άρα λοιπόν δεν έχω κάποιον Έλληνα εκεί. Δεν λειτουργεί ελληνικά, δεν λειτουργεί για το κράτος μου. Λειτουργεί κάτω από ένα άλλο καθεστώς. Κάτω από μια άλλη παγκόσμια κυβέρνηση. Θα την πω εβραϊκή, να την πω μασονική. Γιατί μπαίνετε μέσα σε εκείνες τις λέσχες οι οποίες είναι μασονικές. Και αν είναι έτσι, είναι, γιατί δεν κάνετε για το κράτος μου αυτό που πρέπει. Δεν είναι πολύ όμως, κύριε Σόρα, οι μοιημένοι, δεν είναι πολλοί γνώστες στην Ελλάδα, δεν είναι πολλοί εκείνοι που θα μπορούσαν να αντιληφθούν ποιο παιχνίδι είναι αυτό το οποίο παίζεται, ποια είναι τα ζητούμενα, ποιες είναι οι στοχεύσεις αυτού του παιχνιδιού. Οι στοχεύσεις είναι να μην υπάρχει Ελλάδα, να σου πάρει τα πάντα, μα δεν είδατε τους νόμους. Σας λέω κάτι. Υπάρχει ένας νόμος τον οποίο τον ανακαλύψαμε τελευταίο και γι' αυτό θα γίνει πολύ μεγάλος χαμός. Σε τούτη την Ελλάδα, που όταν ακόμα δεν υπήρχε ο χριστιανισμός, προσέξτε, δεν υπήρχε ο χριστιανισμός, δεν είχε έρθει ο Χριστός ακόμα στη γη. Είχαμε τους ναούς μας, είχαμε τον πολιτισμό μας. Τα αρχαία μου και ο αρχαίος πολιτισμός μου και ο δικός μου πολιτισμός, γιατί δεν είναι αρχαίο 2.000 χρόνια. Δεν είναι και, αν το θέλετε, 2 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτός λοιπόν ο πολιτισμός ήταν πιο Χριστού, που όλος ο κόσμος ήταν πάνω σε αυτή την ελληνική θρησκεία, όπου η ελληνική θρησκεία κατά την άποψή μου είναι η άνεξη θρησκεία, δεν υπάρχει θρησκεία. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν όλα μου αυτά τα αρχαία, δηλαδή ο πλανήτης δεν μιλάει για την νεότερη Ελλάδα, μιλάει για την αρχαία Ελλάδα, γιατί εκεί στηρίχθηκε ο πλανήτης και εκεί έγινε. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Παπανδρέου το 1981 έβγαλε νόμο που δεν το ξέραμε. Πώς να το ξέρεις βέβαια. Ο κάθε πολιτικός τελικά που δεν σκέφτεται ελληνικά, θέλετε, κοιτάξτε το νόμο που θα σας πω και θα μου πείτε εάν οι Έλληνες θέλουν αυτό το νόμο και αυτό το νόμο τον βγάζει ένας Εβραίος για τη χώρα μου. Απαγορεύεται η ελληνική σημαία στην Ακρόπολη. Προσέξτε τώρα. Δηλαδή με το που βγήκε ρε Παπανδρέου, χωρίς να του πάρει κανείς καμπάρι, έβγαλε ένα νόμο ότι απαγορεύεται η ελληνική σημαία και βγάζει ένα νόμο δυσβάσταχτο ότι όποιος σηκώσει την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη έχει 3 μήνες φυλακή και μετά από 4 χρόνια γίνεται ένας χρόνος φυλακή, ένα χρόνο φυλακή χωρίς να τον πληρώσεις, να τον κάνεις μέσα. Πρόσεξε! Καλά ρε Παπανδρέου! Με το που βγήκε ρε Παπανδρέου είχες ένα μέλημα τεράστιο για την Ελλάδα να τη βοηθήσεις και είναι... Πού το καταλαβαίνετε! Είναι τρελό! Και βγάζει τον νόμο ότι το 1981 βοηθήκε. Μόλις του είχαν δώσει από την Αμερική τα 100 εκατομμύρια να κάνει το κόμμα μαζί με το Σιμίτι και όλο το συνάβι, το οποίο εντελώς στοιχεία είναι όλο εβραϊκό. Τι λέτε ρε παιδιά. Ρε παιδιά δεν μπορούμε να δούμε τι έχει γίνει. Ρε παιδιά δεν μπορούμε να δούμε τι έχει γίνει. Και βγάλεις ένα νόμο να μην μπορεί ο Έλληνας να σηκώσει τη σημαία του την ελληνική. Με ποιο σκεπτικό, με το σκεπτικό ότι αυτό είναι ένα οικουμενικό μνημείο, ας πούμε, ένα μνημείο της ανθρωπότητας και όχι ένα μνημείο. Αν ήταν οικουμενικό μνημείο, και όχι μνημείο μόνο της Ελλάδας. Γιατί κύριοι μου, συνέλληνες το βγάλατε από τα 7 θαύματα του κόσμου, αλλά στα 7 θαύματα του κόσμου έχετε βάλει τον πύργο του Άιφελ. Ακούτε τώρα το σίδερο, έτσι. Σηκώσαμε ένα σίδερο σε σχήμα φαλού. Το καταλαβαίνω, ωραίος ο πύργος του Άιφελ μέχρι εκεί. Αλλά το παγκόσμιο μνημείο που έχει τεχνογνωσία, τεχνολογία, έχει αν το θέλετε μέσα του, δεν μπορεί κανείς να το ξαναφτιάξει. Ναι, που έχει απορία, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα, αυτό το... Το βγάλανε από τα θαύματα του κόσμου, το βγάλανε από τα θαύματα και βάλανε λοιπόν ένα νόμο ότι ανήκει στην Ευρώπη. Ποιο ανήκει στην Ευρώπη? Αν θέλετε να φιλοξενηθείτε στην Ελλάδα, έχει καλό να φύγετε. Αν θέλετε λοιπόν τον πολιτισμό μου, μπορείτε να τον πάρετε, γιατί ο Έλληνας ποτέ δεν απέκτησε τη γνώση του. Τη γνώση είναι για να υπάρχει και ο Έλληνας είναι ελεύθερος και τη δίνει παντού. Εσείς κρύψατε τη γνώση, κάψατε τα βιβλία μας, τα κάψατε όλα, κάψατε τα πάντα και θέλετε τώρα να γίνετε τι? Ή θέλετε να γίνουμε εμείς Εβραίοι? Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε Εβραίοι. Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε Κινέζοι. Δεν θέλουμε κύριε να γίνουμε Εβραίοι. Αν θέλετε να συνεπάρξουμε, είμαστε εδώ. Εσείς είστε οι Εβραίοι, εμείς είμαστε οι Έλληνες, εκείνοι είναι Αμερικανοί, εκείνοι είναι Γερμανοί. Πέστε μου το νόμο με ποιο σκεπτικό έβγαλε τέτοιο νόμο το 1981, όπου δεν τον ήξερε κανένας και όπου μια κοπελίτσα, η Μυρτώ Τσακίρη, ήρθε από την Χαβάλα εκδρομή στην Ακρόπολη και σήκωσε το παιδάκι για να έχει την φωτογραφία με την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη, αν μη τι άλλο. Δηλαδή δεν μπορούμε να σκεφτούμε, εμείς δεν παίρνουμε ελληνική σημαία στην Ακρόπολη γιατί το θεωρούμε ήδη ότι υπάρχει πάντα εκεί. Και το πιάσαν το κορίτσι και έτσι ανακαλύψαμε ότι υπάρχει νόμος. Δηλαδή κύριε, κρύβεται ένας νόμος από το 81, όπου εδώ κρίνεται αν το θέλετε και τον έχει αποδεχτεί η κυβέρνησή μου, η οποία δεν είναι ελληνική, δεν έχει ελληνική ψυχή, δεν έχει ελληνικό όνομα, δεν έχει ελληνική νοοτροπία, μου την έχουν πάρει με πίσω από την Έλληνες.
Τελικά δεν είναι Έλληνες, γιατί εγώ ήμουν πάντα ελεύθερος και παγκοσμιοποιητής. Αν έρθει κάποιος και στηρίξει την ελληνική κουλτούρα, δεν μπορεί να μην το κάνεις. Είναι τόσο φιλελεύθερος ο Έλληνας, είναι τόσο ελεύθερος αν το θέλετε, είναι τόσο καλόπιστος και τον εκμεταλλευτήκανε. Και κοιτάτε τι νόμο βγάλανε. Θα ζητήσω στην επόμενη εβδομάδα 300 παλικάρια να ανέβουμε στην Ακρόπολη με την ελληνική σημαία για να δούμε την εκτέλεση του νόμου. Αν μη τι άλλο είναι ελληνικό. Καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σηκώσει ο Έλληνας την ελληνική σημαία. Μου πατάνε τα σύμβολα και μου πατάνε πού τα δικά μου. Μιλάμε για Ακρόπολη, αν μη τι άλλο έχουμε και τίποτα άλλο. Mm-hmm. Γιατί οι άλλοι έχουν τίποτα άλλο. Καλά κάνανε και το επισημάνατε, κύριε Σόρα, να επιστρέψουμε στο σήμερα, γιατί το σήμερα είναι εκείνο το οποίο θα καθορίσει και το αύριο, έτσι. Αυτό είναι βέβαιο. Και το ότι θα γίνει ο καθορισμός του αύριο σημαίνει γνώση. Η γνώση λείπει. Υπάρχει ένα έλλειμμα εδώ και το έλλειμμα είναι προφανές γιατί υπάρχει, διότι την ίδια στιγμή ξέρουμε ότι τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης το μόνο το οποίο κάνουν είναι να επεξηγούν τη μιζέρια και την φτώχεια του Έλληνα και το πώς ο Έλληνας προκειμένου να αποφύγει την δαμόκλειο σπάθη της συγκυβέρνησης πρέπει να είναι πειθαρχημένος, πρέπει να είναι υποταγμένος, πρέπει να κάνει να είναι η μαϊμού που θα χτυπάει ο Τέτζερης εκεί πέρα και θα χοροπηδάει. Αυτό παθαίνει σήμερα. Θα γίνει μια ερώτηση και δει από βουλευτή, να μην γίνει από πολίτη, να γίνει από ένα βουλευτή. Βλέπουν λοιπόν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν βουλευτές Έλληνες, σωστά. Ή μήπως είναι όλοι από την άλλη μεριά. Ή μήπως ξεχάσαν την Έλληνα και γίνανε κάπου Εβραίοι. Μα δεν έχω τίποτα με το γένος του καθεμιανού. Έχω πρόβλημα με τη χώρα μου και δει όταν κάποια στιγμή τη χώρα μου την καταδολιοεύουν, την σχεδιάζουν, να τη σκοτώσουν και κάνουν τόσο κακό στη χώρα μου. Ας βγει λοιπόν ένας βουλευτής και να ρωτήσει επίσημα τις στοάτες Μασονίας. Κύριε, έχετε τίποτα πρόβλημα με την Ελλάδα? Έχετε πρόβλημα? Αυτοί οι άνθρωποι είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Εδώ τους έχουμε δει στις λέσχες σας. Υπάρχει κάτι μέσα στη λέσχη σας το οποίο δηλώνετε και θέλετε κάτι από την Ελλάδα? Υπάρχει κάτι το οποίο στοχεύετε με την Ελλάδα? Στοχεύετε με τα παιδιά που έχετε βάλει? Δεν γίνεται τώρα να είναι. Κάποια στιγμή, εδώ ξέρουμε μεγάλα κλαμπ, ότι αν κάποια στιγμή ένα μεγάλο κλαμπ κάνει κάποιος κάτι πολύ άσχημο, το διώχνω από το κλαμπ, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Με τα πιστεύω του κλαμπ. Mm-hmm. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τους ανθρώπους, ας ρωτήσουμε το ΚΙΣ, ας ρωτήσουμε την κυβέρνηση, ποιοι είναι στο ΚΙΣ αφορολογητή. Σας άκουσα νωρίτερα και λέγατε ότι πρέπει να αλλάξει όλη η δομή, γιατί σήμερα δεν υπάρχει κυβέρνηση, δεν λειτουργούν υπέρ των συμφερόντων της Ελλάδας, των Ελλήνων εκείνοι. Μα λειτουργούν. Ναι. Και αν κατάλαβα καλά από τα λεγόμενα σας νωρίτερα, το είπατε αυτό πριν από κανένα 20 λεπτό, αν κατάλαβα καλά, είστε θειασότης της άμεσης δημοκρατίας. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Όχι, είμαι λάτρης, ναι. Είμαι λάτρης και είμαι, και αν το θέλετε, δεν υπάρχει ελεύθερος χωρίς δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι αυτό που σε κάνει ελεύθερο. Δηλαδή η γνώμη των όλων, η γνώμη των πολλών κάτω από μια διαδικασία ψηφοφορίας και όχι από μια φεουδαρχικής κομματοκρατίας είναι δεδομένο. Άλλωστε έχω ξαναπεί, για μένα τα κόμματα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τα κόμματα. Ναι, είναι τόσο πανίσχυρο το σύστημα όμως, παρά το γεγονός ότι από την άλλη πλευρά λέμε παραπέει, γιατί το υπάρχουν σύστημα που παραπέει έχει τον τρόπο της μετάλλαξης, της μεταλλαγής. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, θα μπαίνουν κάποιοι φυλακοί και θα μπουν και άλλοι φυλακοί. Θα έρθουν κάποιοι άλλοι λοιπόν μέσα από αυτό το σύστημα, γιατί την ίδια στιγμή η Μέρκελ κουνάει εκεί τη λίστα που έχει με τη λίστα του Χριστοφοράκου και πιθαναγκάζει τον κάθε τον Σαμαρά ή τον Βενιζέλο ή τον Κουβέλιο όλους μαζί. Έτσι. Λοιπόν, τους πιθαναγκάζει να λειτουργούν όπως λειτουργούν. Από αυτό πως ξεφεύγουμε? Ακούστε, όλοι αυτοί, όλοι. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δεν είναι διαπλεκόμενος ή δεν έχει εμπλακεί με οτιδήποτε. Άρα λοιπόν το κρατάνε. Άνθρωπος ο οποίος δεν τον κρατάνε δεν ανεβαίνει στην πολιτική σκηνή. Και αν είδατε τι έγινε τα μέσα ενημέρωσης, πως είναι αυτά με παιδιά των ΜΜΕ, δεν είναι ηγέτες, δεν έχουν βγει από τη βάση. Παλαμάκια πολλά, τον πήγαν τα ΜΜΕ, καλός αυτός είναι, παιδιά δεν υπάρχει καλύτερος. Βγάλαν και τα exit polls όπως το θέλουν αυτοί. Παπάρια με το λες, δηλαδή, εγώ το δηλαδή τους βλέπω και λέω, αν είναι δυνατόν τώρα, ό,τι θέλουν να κάνουν. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι δικό τους, οι εκλογές είναι δικά τους, έχουν όλο το αντικείμενο. Το ζήτημα όμως είναι ότι καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Όμως δεν μπορεί να περπατήσει κανένα σύστημα όσον αφορά λαϊκό. Και λαϊκό με την έννοια όχι του λαού. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να μην δουλέψει η πολιτεία. Όποιος πάει για βουλευτής ή όποιος πάει για να ασχοληθεί με την πολιτική, πρέπει να δίνει στην πολιτεία. Είναι λειτουργήμα. Γιατί λοιπόν δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι επάγγελμα? Αυτοί δεν το κάνανε επάγγελμα, το κάνανε πρακτορυλίκη.
Άρα λοιπόν αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα, τουλάχιστον από όσο έχω εδώ. Να σας πω και κάτι. Δέχομαι να κάτσω με οποιοδήποτε να γίνει ένα debate με έναν άνθρωπο ο οποίος καταλαβαίνει τι λέμε και να κάτσει απέναντί μου και να πει όχι αδερφέ δεν είναι έτσι. Να με πείσει και το αντίθετο. Πείστε με ότι αυτά τα πολιτικά παιδιά ή δώστε μου ένα από το λαό ότι αυτός είναι ικανός και αυτός είναι Έλληνας και είναι για την Ελλάδα και θα φύγω από οποιαδήποτε σκηνή, θα τα απαρατήσω, θα κουμπίσω τα λεφτά, θα του δώσω τα ομόλογα, θα του δώσω και τις δυνατότητες και θα φύγω. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Δεν είναι το θέμα λοιπόν να παλέψω με κάποιον. Παλεύω με την ίδια μου τη μοίρα. Παλεύουμε αυτή τη στιγμή για να δούμε τι έχει γίνει. Και σήμερα είναι, υπάρχει μια ενημέρωση. Ακόμα δεν έχω μιλήσει. Ακόμα δεν έχω πει τίποτα. Δηλαδή τώρα ανοιχνεύουμε. Σφιγκομετρούμε αυτούς. Αυτοί σφιγκομετρούν εμένα και εμάς. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Ακόμα δεν έχω μιλήσει. Ούτε σε επίθεση είμαι, ούτε σε άμυνα. Τώρα λοιπόν, όλο αυτόν τον καιρό γίνεται μια σφιγκομέτρηση. Τι έγινε, ρε παιδί. Καλά πάμε. Τι θέλετε ρε παιδιά, από αυτό, πάρτε αυτό, πάρτε εκείνο, πάρτε εκείνο. Τίποτα δεν παίρνετε. Άρα δεν λειτουργείτε. Άρα δεν έχουμε Ελλάδα. Άρα δεν έχουμε σύστημα, δεν έχουμε σύνταγμα, δεν έχουμε βουλευτές. Θα κυρωθούν σιγά σιγά όλοι. Ή αν το θέλετε θα ευλογηθούν κάποιοι ρε παιδί. Να το δούμε όμως επί της διαδικασίας. Εμφανίζονται οι προδότες, εμφανίζονται οι λέσκες, εμφανίζονται τα καλά τα παιδιά, τα κακά τα παιδιά, αυτά που μπορούν, αυτά που δεν μπορούν. Οι προδότες από δειλία. Έχουμε και δύο προδότες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει να βάλουμε ένα βιοποριστικό μεροκάματο και φαίνονται προδότες. Όχι, δεν είναι. Δεν έχουν άλλη λύση. Τους πραγματικούς προδότες, τους πραγματικούς στόχους. Τι στόχους έχει στην Ελλάδα. Τι θέλετε λένε, να κάνουν. 600. Ναι, θέλετε παραπάνω, παραπάνω. Λιγότερα, λιγότερα. Ωραία, πάρτε τις Ανατολής τα λεφτά. Είναι βεβαιωμένος ο φόρος. Ούτε το φόρο να πάρουμε. Μάλιστα. Ούτε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή τι να κάνουμε. Να παραδοθούμε. Ήδη με ενημερώνουν στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη. Γίνουν αστυνομικά τμήματα. Ο στρατός μου διαδίεται. Η Βουλή μου κάνει χαβαλέ. Τα παιδιά συνεχίζουν το έργο τους. Τους δίνεις λεφτά, δεν τα παίρνουνε. Χθες ο Τσίπρας, προχθές έλεγε ο Τσίπρας, ο Στουρνάρας, ρώταγε τον Τσίπρα, πού θα βρούμε 550 δις. Κάτσε δε παιδιά, πάλι 550 έχουμε. Τελικά δεν μπορούμε να ελέγξουμε το ταμείο με τον όπως έχουμε. Πριν κανένα μήνα είχαμε 325. Πριν κανένα δίμηνο είχαμε να πούμε 275. Σήμερα έχουμε 550. Και μας κάνει πλάκα, ρε παιδιά. Με τα νούμερα παίζουμε. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει ένα χιλιάρικο, δεν έχει 10 ευρώ, δεν έχει 5 κλείνουν μαγαζιά, αυτοκτονεί κόσμος. Και εσείς κάνετε πλάκα με τα 550 δις. Δεν πειράζει, βάλτε 550, βάλτε ένα 3, αφού τελικά θα το καλύψω. Θα σας πάω σε έλεγχο, δεν το καταλαβαίνετε. Πώς θα πάει σε έλεγχο, ναι, με το λαό. Όταν λέω με το λαό, όλος αυτός ο λαός, πού είναι, είναι μέσα στα κόμματα, δεν είναι. Σωστά. Διαιρεμένος μέσα στα κόμματα, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Τι θα κάνει λοιπόν το κόμμα του. Πέστε μου ένα κόμμα που θα κάνει αύριο τι. Είναι άφραγγοι. Και αν το θέλετε έχω και μία λίστα εδώ πέρα δηλαδή. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει έτσι. Έχω μία λίστα με τα χρέη των... τα οποία τα θεωρώ ψευδή αυτά. Τα στοιχεία. Θα σας πω πολύ μεγαλύτερα. Στην Αγροτική Νέα Δημοκρατία χρωστάει 106.440.750. Το Πασόκ χρωστάει 92.292.536. Καλά, οι δύο χρωστάνε από 130 περίπου ο καθένας. Έτσι λένε, από 130 εκατομμύρια, ναι. Σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 250 εκατομμύρια. Και προσέξτε τώρα την ερώτηση. Έχω όλη τη λίστα. Η Εθνική. Στην Εθνική το Πασόκ χρωστάει τόσα. Η Νέα Δημοκρατία, το ΚΚ, ο συνασπισμός. Και ρωτάω κάτι. Καλά, αφού οι τράπεζες. Με όποιον ξέρει να μιλάει τραπεζικά και όχι με κάποιον οικονομολόγο ασφαλιστή, γιατί έχουμε και άλλους ανθρώπους όπως θεωρώ ότι οι ακαδημαϊκοί, όλοι οι ακαδημαϊκοί άνθρωποι για κάποιο λόγο έχουν πάρει χορηγία για κάποια τους μελέτη. Η μελέτη θα πρέπει να είναι κοντά στα λεφτά που δίνει το αφεντικό και σε αυτά που θέλει το αφεντικό. Με αποτέλεσμα βλέπουμε την επιστήμη να υποκύπτει, να προσκυνάει σε ανθρώπους που θέλουν να οδηγήσουν την επιστήμη έτσι όπως θέλουν αυτοί και όχι να βγει ένα ξεκάθαρο και η επιστήμη να υπηρετήσει τον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Όταν εμείς λέμε για παιδεία, δεν μιλάμε για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Τα παιδιά ό,τι τους δώσεις. Εφόσον έχεις στυλιάρια μα καθηγητές και στυλιάρια ακαδημαϊκούς ή εγκάθετους αν το θες, ή κυρωμένους, γιατί ο ακαδημαϊκός θα πρέπει να πάρει 3 εκατομμύρια για μια μελέτη, από τα 3 θα κρατήσει τα 2, θα τους κοστίσει 1 ή θα τους κοστίσει 500 χιλιάρικα και θα βγάλει σύμφωνα με το που θέλει το αφεντικό να τρέξει το φάρμακο ή η επιστήμη οπουδήποτε. Δηλαδή έχεις ακούσει ό,τι βλακία θέλει πληρωμένες μελέτες που μετά από 15 χρόνια ή 3 χρόνια ή 4 βγαίνει κάτι καινούριο που δεν τους βολεύει αλλά ακυρώνεται εκείνος ο καθηγητής. Ναι, ναι, και βγαίνει κάτι καινούριο. Βλέπεις λοιπόν ότι σκοτώνει και τους ίδιους, αλλά δεν σου νοιάζει, γιατί αυτοί πληρωθήκανε. Άρα λοιπόν μιλάμε για εκτελεστές. Εκτελεστές στην επιστήμη. Εκτελεστές στην δικαιοσύνη. Εκτελεστές στην πολιτική. Τι είναι κανένας ο λαός. Από πού θα μας έρθει.
Αυτοί δεν είναι στο κοινωνικό σύνολο. Δεν καταλαβαίνουν ότι μπορεί να πάρουν λεφτά από την επιστήμη τους, αλλά τελικά θα τους εκτελέσει μια δικαιοσύνη, θα τους εκτελέσει ένας στρατός που αυτός πληρώθηκε, θα τους εκτελέσει ο πράκτορας, ο δικός που αυτός πληρώθηκε, ο πολιτικός. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό το σύστημα γίνεται να μην πληρώνεται. Διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αλλά τελικά ζούμε τα αληθινά ψέματα και μέχρι πότε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για παιδεία, μιλάμε για καθηγητές. Εκεί είναι το πρόβλημά σου. Αφού δεν έχεις καθηγητή, τι να βγάλεις πέρα. Αυτό δεν θα βγάλεις. Αυτή είναι η παιδεία η πραγματική. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε μια διαδικασία να χρωστάνε τα κόμματα. Πετε μου κάτι λοιπόν. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι που μπορούν να πάρει ένα δάνειο και το έχετε ζήσει όλοι σας, γιατί μπήκατε στον δανεισμό σχεδόν το 95% του ελληνικού λαού. Ναι ή όχι. Υπάρχουν κάποια πράγματα το κράτος σου προσφέρει δουλειά και ασφάλεια. Εργασία και ασφάλεια. Αν δεν σου προσφέρει αυτά τα δύο, δεν είσαι κράτος. Για να προστατεύσει λοιπόν τον πολίτη το κράτος, ο νόμος σε προστατεύει. Ο νόμος προστατεύει τα ελεύθερα δικαιώματά σου. Δεν κοιτάει να σκλαβώσει την ελευθερία σου. Σήμερα ο νόμος και οι νόμοι που έχουν βγει, οι παράνομοι, όπως το 81 δηλαδή, ο νόμος αυτός και οι άλλοι νόμοι, είναι παράνομοι, σου σκλαβώνουν την ελευθερία σου. Ενώ ο νόμος δεν έχει λειτουργήσει έτσι. Βγάλαμε τον νόμο για να θεσπίσουμε τους νόμους, δηλαδή για να κρατηθεί η ελευθερία κατά εμάς, σε εμάς. Και όχι να σκλαβώσουμε την ίδια μας την ελευθερία. Άρα λοιπόν υπάρχει ο νόμος ο οποίος λέει, παιδί μου, Ελλάδο, πώς θα παίρνεις το μήνα ένα χιλιάρικο, που σημαίνει 12.000 το χρόνο. Δεν μπορείς να δανειστείς παραπάνω από το 70% λόγω ασφάλειας από αυτά που μπορείς, που βγάζεις ετήσια. Που σημαίνει, υπάρχει μια παράμετρος. Δεν γίνεται να παίρνεις ένα χιλιάρικο το μήνα. Τελικά πρέπει η δόση σου να είναι γύρω στα 250 ευρώ για να μπορείς να μπεις άλλο στο έξοδα. Όταν όμως σου δίνει 200.000 δάνειο, με επισφάλεια πάντα έτσι, έρχεται να σε σκοτώσει γιατί δεν μπορεί να χρωστά για τα επόμενα 30 χρόνια. Δεν υπάρχει ζωή για σένα. Άρα λοιπόν δομημένα τα δάνεια έχουν βγει και με νόμο της Φέντρα, αν το θέλεις, όταν οι παγκόσμιες κοινωνίες ψηφίζανε το πώς θα πρέπει οι κοινωνίες να καταπνίσουν τη ζωή τους για να έχουμε ανάπτυξη. Φτάναμε λοιπόν στο επίπεδο, αγαπητέ μου, να μην μπορείς να πάρεις το αμάξι σου να μην υπερβαίνει τους 10 μισθούς σου. Και το σπίτι σου να μην υπερβαίνει τους 40 μισθούς σου. Παίρνεις 10.000 το μήνα. Προστασέ το και πολλαπλασιάσέ τα. Παίρνεις 1.000 το μήνα, παίρνεις 400 το μήνα. Δεν μπορείς να είσαι αμάξι με 50 χιλιάρικα. Δεν γίνεται. Υπάρχει μια ανισότητα στην κοινωνία και στον τρόπο που θα ζεις. Με αποτέλεσμα θα πέσεις σε παραβάσεις, σε κλεψές, σε αυτό. Είσαι φοριακός. Σε σαλοβιτούρες, σε χίλια δυο, προκειμένου να τη βγάλεις. Υπάρχει λοιπόν μια κοινωνική συνοχή το πώς θα εξελίσσεται το δάνειο και ο δανεισμός. Αυτό λοιπόν στην Ελλάδα δεν έγινε ποτέ. Με αποτέλεσμα γεννήθηκε τέτοιος νόμος με τέτοια θέματα όπου να σκοτώσει τους Έλληνες. Προσέξτε, το τραπεζικό σύστημα γεννήθηκε για να σκοτώσει Έλληνες. Το κράτος μου δεν ήταν εκεί να το προφυλάξει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, οι τράπεζες δεν έχουν χρήματα, εκμεταλλεύονται το χρήμα του λαού. Δηλαδή πηγαίνουν στην κεντρική σου τράπεζα που είναι ιδιωτική, αλλά έχει όλο το δανεικό σου κλώτο και δανείζονται με 1%. Και αυτές δανείζουν με 5, με 6, με 10 ή ανάλογα τι συμφωνία θα κάνει. Που σημαίνει άρα τα κόμματα δεν δώσανε καμία επισφάλεια που πήρανε 250 εκατομμύρια από το καθένα. Και άσε τη λένε γίστες. Έχουμε άλλα στοιχεία εμείς. Με τι κύριοι δώσατε. Με τι εχέγγυα. Ναι, δώσατε κύριοι τραπεζίτες. Με τι επισφάλειες δώσατε στα κόμματα, κύριοι, δάνειο. Είπανε, δώσανε με τα χρήματα τα οποία πρόκειται να πάρουν το 12, το 13, το 15, το 17, μέχρι το 20 έχουν φτάσει και έχουν δώσει τις κρατικές επιχορηγήσεις έχουν βάλει ως διασφάλιση. Αλλά όχι, εγώ δεν σε δουλεύω. Ποιος ξέρει όμως αν τον Πασόκ θα εφίσταται το 16 ή ποιος ξέρει πόσο ποσοστό θα πάρει, γιατί είναι και με βάση το ποσοστό που παίρνουν τα κόμματα. Ξέρετε τι σημαίνει 250 εκατομμύρια, με τι επισφάλειες, με καμία. Πήραν τα λεφτά του λαού. Και τα κάνατε λαμμένο κόμμα και τι τα χρειάζεσταν αυτά. Άρα λοιπόν πήρατε αυτά τα δάνεια. Συν ό,τι άλλο έχετε κλέψει για να χαλιναγωγήσετε την κοινή γνώμη, να μου διαιρέσετε την κοινωνία. Και αυτό είχε ανοχή. Από πού είχε ανοχή? Από όλες τις κυβερνήσεις και από όλες τις οργανώσεις. Ποιες οργανώσεις, γιατί δεν είναι ελληνικές οι οργανώσεις? Πού είναι οι οργανώσεις ελληνικές? Πρέπει να είναι μασονικές, που σημαίνει εβραϊκές. Πρέπει να είναι τεκτονικές, που είναι εβραϊκές. Γιατί όλα μου παραπέμπουν εκεί? Γιατί είναι όλα τυχαία? Θα πρέπει να μου τα αποδείξετε εκεί. Βγείτε από τη φωλιά σας λοιπόν και λέτε να μου τα αποδείξετε να δούμε τι έχει γίνει. Διαφορετικά θα δικαστείτε. Και εδώ γι' αυτό πάμε και σε παγκόσμια θέματα. Πάμε σε παγκόσμια θέματα γιατί είναι παγκόσμιο το θέμα και έρχεται από πολύ μακριά. Και έρχεται να μου διαλύσει τη χώρα, το κράτος, τον πολιτισμό, την ψυχή, τη δομή, το μυαλό.
τα πάντα, το DNA. Βγάλανε νόμο ότι αν δεν προλάβεις σε ένα τύχημα ή οτιδήποτε, αν δεν έχεις προλάβει, δεν σκεφτεί ή δεν έχεις δει τον νόμο. Γιατί κανείς δεν έχει δει. Έχει γίνει ιστορία εφημερίδα της κυβέρνησης. Πόσο εφημερίδα της κυβέρνησης. Δεν είναι ευρεία κυκλοφορία της εφημερίδα της κυβέρνησης. Θα πρέπει να τον πάρεις από το γενικό λογιστήριο. Πότε λοιπόν σας περίπτερα καθένα μου που βγάζετε κερατάδες. Γιατί δεν το κάνετε. Βγάλανε νόμο λοιπόν ότι αν δεν προλάβεις να πεις ότι το κορμί σου το θέλεις είτε για τις θρησκευτικές σου πεπιθήσεις είτε γιατί έτσι θέλεις, το κορμί σου θα πρέπει το κράτος να το πουλήσει και να αποδομηθεί, πουλώντας νευρώνες, φλέβες, μύωνες, κόκαλα, τα πάντα. Και τι μου κατάλογο δηλαδή. Τι λέτε ρε παιδιά. Ρε παιδιά καλά, τι λέτε. Παιδιά μπορείτε να το σκεφτείτε τι έχει γίνει. Και όλα αυτά τα έχει κάνει τα παιδιά που εγώ χρηματοδοτώ 40 εκατομμύρια κάθε φορά τις εκλογές σας, που σε κανένα άλλο κράτος δεν γίνεται, στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Άκου να δεις. Έχουμε ψηφίσει να χρηματοδοτούμε τις εκλογές. Άντε βρε συχτήρ, αφράγγι, ό,τι θέλετε τραβάτε να κάνετε εκλογές. Μάλιστα, να είσαι καλά, φτάσαμε το τέλος.